Έχω την ιδιαίτερη χαρά να σας παρουσιάσω δύο ανθρώπους που αγαπούν αν μη τι άλλο πολύ τη δουλειά τους. Είναι συνεργάτες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, ένα χώρο που τον γνωρίζουμε οι περισσότεροι και τον έχουμε αγκαλιάσει και ελπίζω ακόμη περισσότεροι να περάσουμε το κατόφλι του τώρα, γιατί μια περιοδική έκθεση μας καλεί να ανακαλύψουμε το μαγικό του κόσμο ξανά. Καλωσορίζω λοιπόν, να ξεκινήσω από την κυρία της παρέας, την κυρία Κλέρη Μητσοτάκη. Καλώς ήρθατε. Και τον κύριο Κώστα Μαμαλάκη. Είναι εδώ με αφορμή μια σημαντική έκθεση του Ρούντο Σφάρτς που φιλοξενεί το μουσείο αυτές τις μέρες που οι μνήμες μας γυρίζουν πίσω, που θυμόμαστε τη μάχη της Κρήτης αλλά και τα δύσκολα χρόνια της γερμανικής κατοχής που ακολούθησε λίγο μετά. Και ας ξεκινήσουμε τη συζήτηση με το ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο Γερμανός που η δουλειά του μας απασχολεί και αξίζει να έρθουμε κοντά σας. Να πούμε ότι είναι ένας πολύ καλός Γερμανός. Στρατιώτης, το 43 φτάνει στην Κρήτη, προερχόμενος από, μάλλον από την Πολωνία. 31 Ιανουαρίου προσθαλασσώνεται στην Σούδα και περνάει περίπου 1,5 χρόνο στο νησί. Φεύγει τον Ιούνιο του 44 για την μόνη και πρώτη άδεια της στρατιωτικής του ζωής, μεταφέροντας μαζί του αυτό που έχει κατασκευάσει όταν βρίσκεται αυτό το διάστημα στην Κρήτη. Είναι ένας στρατιώτης που ίσως δεν έριξε καμία σφαίρα σε όλη του την στρατιωτική θητεία. Αντίθετα, τα χέρια του δούλευαν συνέχεια με τα μολύβια, τα πινέλα, τις νεροπογιές του, τα κεριά, τα παστέλ, τη φωτογραφική του μηχανή, ακατάπαυστα από ό,τι δείχνει η παραγωγή που είχε το διάστημα που βρισκόταν στο νησί. Ένα νησί που μάλλον το γοήτευσε πολύ, κατάφερε να αποτυπώσει την ουσία και την καρδιά και των κατοίκων και των τοπίων που συνάντησαν και τον συγκίνησαν, και η δουλειά του, η οποία είναι νομίζω μισό λεπτό, 460 περίπου φωτογραφίες και 18 μεγάλα ζωγραφικά έργα, αποτυπώνει την Κρήτη του 1943. Οι φωτογραφίες αυτά και ένα ημερολόγιο 360 σελίδων με κείμενο που παρακολουθεί τη διαδρομή του, την περιήγησή του δηλαδή στο νησί, το οποίο διανθίζεται από άπειρα σκίτσα, μελάνια, μολύβια, παστέλ, ακουαρέλες, όπου αποτυπώνονται τα πάντα, από τις καμινάδες, τους φούρνους, τα πηγάδια, τους ανθρώπους, τις εργασίες, τους οικισμούς, τα τοπία, απόψεις χωριών, απόψεις βουνών, μια λεπτομερέστατη εικόνα του νησιού μέσα σε ένα πάρα πολύ συμπυκνωμένο χρονικό διάστημα. Πού τον ανακαλύψατε αυτόν τον απίστευτο Γερμανό, κατακτητής και στρατιώτης τότε, που ίσως δεν έριξε ούτε μία σφαίρα αλλά αποτύπωσε μοναδικά το πολιτισμό, το χρώμα και το άρωμα της Κρήτης που μάλλον το γοήτευσε. Κύριε Μαμαλάκη, το υλικό αυτό το πήρε στην πατρίδα του σε κάποια άδεια που πήρε ο στρατιώτης, την τελευταία του άδεια. Οπότε διασώθηκε κιόλας, γιατί αν το κρατούσε λίγο καιρό ακόμα μαζί θα ήταν ένας αιχμάλωτος πολέμου όπως ήταν και αυτό το υλικό θα παίρνε φύλλα και φτερά. Σώθηκε λοιπόν στο σπίτι του φυλαγμένο. Όταν απελευθερώθηκε και από την αιχμαλωσία που υπέστη ως στρατιώτης της Βέρμαχτ, μετά το 47 δηλαδή περίπου, άρχισε να το τακτοποιεί, να το βιβλιοδετεί με κάποιο φίλο του από ό,τι μάθαμε. Έμεινε στα ράφια στο σπίτι του, το έδειχνε πότε-πότε σε κάποιους επισκέπτες, φίλους ή πιθανούς πελάτες. Ήτανε το καμάρι του αυτό το υλικό και τελικά έμεινε στα παιδιά του, διότι έχει δύο γιους. Και επειδή ο ίδιος δεν ζει πια? Όχι, δεν ζει. Δεν ζει πλέον ο Ρούντο Σφάρτς. Συνέχισε να είναι ζωγράφος, καλλιτέχνης στην υπόλοιπη του ζωή. Και το μουσείο έχει φίλους πλέον, το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, και οι φίλοι κουβαλούν πληροφορίες και υλικό. Κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε στον Ίνγκο Σφάρτς, δηλαδή το γιο του Ρούντο Σφάρτς, ο οποίος μετά από, φαντάζομαι, πολύ φιλτράρισμα και πολύ επώδυνη προσπάθεια να αποφασίσει τι θα κάνει, αποφάσισε ότι, όπως μας είχε πρωτοποιεί χαρακτηριστικά, ότι ο μπαμπάς μας σπούδασε με τα πινέλα του, αυτό το υλικό ανήκει στην Κρήτη. Και ήρθε στην Κρήτη αυτό το υλικό, δωρεά. Δωρεά? Ναι.
Μάλιστα. Μην ξεχνάτε ότι το γερμανικό κοινό δεν καταλάβαινε και τι έβλεπε. Δεν μπορούσε ποτέ να αποτιμήσει το θησαυρό που έκρυβαν αυτά τα τέσσερα κουτιά. Έτσι. Είναι πολύ βασικό αυτό. Θαυμάζαν ωραία ζωγραφική, ωραίες ακουαρέλες. Αλλά τι. Νομίζω είναι μια προσωπική κατάκτηση του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης το γεγονός ότι έχει πια φίλους. Οι φίλοι αυτοί ευαισθητοποιούνται όταν δουν τέτοια μικρά αριστουργήματα και διαμάντια, φροντίζουν να σας πληροφορήσουν και κάπως έτσι διαδοχικά αυτοί οι πολύτιμοι θησαυροί καταλήγουν στα χέρια σας, αξιοποιούνται καταλήλως και έχουμε τη δυνατότητα να ταξιδέψουμε αν μη τι άλλο και χρονικά, αλλά και να πάρουμε μέσα από τη βοήθεια της τέχνης και της εικόνας μια σαφή εικόνα του πώς ήταν η Κρήτη, ο τόπος μας, στα δύσκολα χρόνια της γερμανικής κατοχής. Νομίζω ότι έχουμε αρχίσει πλέον και σε αντίθεση με το ελληνικό γίγνεσθε, είμαστε συνεπείς και βγαίνουμε εντάξει και στις υποσχέσεις μας και στις υποχρεώσεις μας, γιατί είχαμε αναλάβει μια υποχρέωση μετά από αυτή τη δωρεά σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα όλο αυτό το υλικό να επιλαγεί, να μπει στο ίντερνετ, να γίνει το λεύκομα, να γίνει η έκθεση και να προχωρήσουμε στη μετάφραση του ημερολογίου. Νομίζω πως τα καταφέραμε και τα καταφέρουμε πλέον. Λοιπόν, και είναι αλήθεια, κρατώ ένα εκπληκτικό λεύκομα το οποίο μπορούν να βρουν όσοι περάσουν την πόρτα του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, γιατί η έκθεση παραμένει ανοιχτή, εγγενιάστηκε πριν από λίγες ημέρες. Σας το είχαμε πει και μέσα από την εκπομπή και θα παραμείνει ανοιχτή έως πότε? Μέχρι τον Νοέμβριο. Μέχρι αρκετό διάστημα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά επίκαιρη όσο ποτέ θα υποδεχτεί από τους μικρούς επισκέπτες στα σχολιά που ακολουθούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου, αλλά και όλους εμάς τους ενηλίκους, και νομίζω ότι ίσως να είναι πιο συγκινητικό για τους μεγαλύτερους ανθρώπους που ίσως από παιδιά τότε είχαν μνήμες από το Ηράκλειο των βομβαρδισμών και τη γερμανική κατοχή. Βέβαια, για αυτούς τους ανθρώπους είναι αφορμή για τεράστια συγκίνηση, χωρίς αμφιβολία, αλλά και για τους νεότερους, όχι τόσο προκεχωρημένους, που θυμούνται την Κρήτη μετά τον πόλεμο, είναι ένα υλικό που ξαναζωντανεύει τις πρώτες εικόνες. Αυτόν τον πρώτο κόσμο που είδαμε στην Κρήτη, εγώ τον ξαναβρήκα στο αρχείο αυτό κατά έναν τρόπο καταπληκτικό. Δηλαδή αυτή την εικόνα έχω από τα χωριά, αυτή την εικόνα έχω από τους ανθρώπους, αυτή την εικόνα έχω από το κάθε τι γύρω. Και κυρίως, ας πούμε, βλέπει κανείς τη Μεσαρά γεμάτη βόδια, έτσι. Δηλαδή, σπάνιες εικόνες. Σπάνιες εικόνες. Όλα τα εργαλεία της εποχής εκείνης ξαφνικά συγκεντρωμένα. Και παντού βόδια, 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 βόδια για όλες τις δουλειές. Αρχάνες, υπέροχες εικόνες από τις Αρχάνες, από τον Τρίγο, Μελίσια, το Θέρος. Ήξερε τι τραβούσε. Δηλαδή, είχε μεγάλη αίσθηση. Και πέρα από αίσθηση, καλλιτεχνικά πώς κρίνεται? Είναι πολύ καλός μιατουρίστας. Πάρα πολύ καλός, ναι, μιατουρίστας. Δηλαδή από τα πορτρέτα του μέχρι τα τοπία του έχει μια ικανότητα να χωράει στο μικρό κάδρο πάρα πολύ καλοφτιαγμένη, πιστή και αισθητικά προηγμένη την εικόνα του πράγματος. Δηλαδή εγώ βλέπω αλλιώτικα της καταχνίας πια στο νησί από τότε που κοίταξα με πολύ προσοχή τα παστέλ. Τα κάνει με έναν τρόπο που είναι εκεί. Δηλαδή βλέπεις αυτό, τη συγκεκριμένη ομίχλη της ρίζας, ας πούμε, του ψιλορίτη. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Τα νερά του έχουν μια διαφάνεια. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Στην αρχή έχεις μια εικόνα ότι είναι κάπως τρέχουσα. Δεν είναι καθόλου τρέχουσα. Έχει απόλυτη ικανότητα στη λεπτομέρεια να βάζει το σύμπαν και το σύμπαν μέσα στη λεπτομέρεια. Είναι πάρα πολύ ικανός. Και φωτίζει μία λεπτομέρεια, μία προσωπικότητα και μία ανθρώπινη ψυχή που μέσα στα γρανάζια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου έφυγε αναγκασμένα, έτσι κι αλλιώς το φέραν οι συνθήκες από τη χώρα του, για να έρθει σε μία χώρα. Αρκετά μεγάλος, ήταν 35 χρόνια. 35 χρόνια, ναι. Ναι, βέβαια. Και δεν ήταν εκεί Γερμανός, Γερμανία, ήταν Σουδίτης. Οι Σουδίτες δεν ήταν και πάρα πολύ φίλοι του καθεστώτος. Και ξαναγκάστηκε παρόλα αυτά να φτάσει εδώ. Και γύρισε 10 χρόνια μετά, δηλαδή έφυγε στον πόλεμο το 39 και γύρισε το 49 στην πατρίδα του.